Πάμε λοιπόν στην τελευταία φωτογραφία. Πάμε στην τελευταία φωτογραφία η οποία έχει να κάνει με ένα διαφορετικό κουπί. Έχει να κάνει με ένα non-stop 24ωρο κουπί με σύνθημα την αντοχή και τον αγώνα για ίσες ευκαιρίες. Μιλάμε για ένα διαφορετικό αγώνα, έναν αγώνα 100 μιλίων, ένα ναυτικό υπερμαραθώνιο 100 μιλίων με καγιάκ, όπου είναι ένα παλικάρι ο οποίος ξεκινάει από την Βόρεια Εύβοια, μιλάμε για τον κύριο Χριστοφίδη, ξεκινάει από τον Κάβο, τη λιχάδα της Βόρειας Εύβοιας, θα κάνει περίπου 24 ώρες και αύριο περίπου τέτοια ώρα θα κατέβει όλον τον Εβοϊκό και θα φτάσει μέχρι την Κάριστο. Εδώ είμαστε λοιπόν και τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή πάνω στο κανό του, τον κύριο Χριστοφίδη. Καλημέρα κύριε Χριστοφίδη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Καφέ. Λοιπόν, κύριε Χριστοφίδη, σας βλέπουμε εν πλώ. Ξεκινήσατε ήδη? Ναι, μόλις πήραμε απόπλου. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινήσατε από πάνω από τη λιχάδα και πάμε τον Εβοϊκό σιγά σιγά να τον κατέβετε. Μόλις πήραμε απόπλου, όπως πολύ σωστά είπατε, από τον Κάβο, τη λιχάδα, από το βορειότερο άκρο του Εβοϊκού και βάζουμε για Χαλκίδα, όπου αναμένουμε να φτάσουμε κατά τις 7.30 με 8 η ώρα το απόγευμα. Θα περάσουμε από την Μικρή Γέφυρα και κατόπιν ρότα για τον Νότιο Εβοϊκό με τελικό σκοπό τον κατάβλου στην Κάριστο. Ο άτυπος στόχος είναι το εγχείρημα αυτό να ολοκληρωθεί εντός ενός 24ωρου. Παρ' όλα αυτά, επειδή βρισκόμαστε στη θάλασσα, δεν μπορούν να γίνουν ακριβές εκτιμήσεις. Μπορεί να χρειαστεί και περισσότερο χρόνο. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ο συμβολικός σκοπός του επιχειρήματος και αυτό είναι να μπορέσει να βγει από πολύ μικρό γλυκό λιχαρά αγώνα ενάντια στην τάλεψη, την καταπίεση, τον ρατσισμό και τις ανισότητες. Μάλιστα, κύριε Χριστοφίδη. Τι είναι αυτό που σας έκανε να προχωρήσετε σε αυτή την ιδέα? Τι σας οδήγησε να κάνετε αυτό το τόλμημα? Εμείς ιδρύσαμε την ομάδα μας το 2010, το South Evian Galping. Είναι μια ομάδα μαραθωνίων αποστολών στην ανοιχτή θάλασσα με καγιάκ. Μάλιστα. Όπου η κάθε αποστολή υπηρετεί ένα κοινωνικό σκοπό. Μέσα από τα εγχειρήματα αυτά, μέσα από αυτή την περιπέτεια, προσπαθούμε να εκπέμψουμε μηνύματα ισότητας, αγωνιστικότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Πολύ ενδιαφέρον. Επί της ουσίας, λοιπόν, το δικό σας το μήνυμα είναι? Το δικό μας μήνυμα είναι η ενθάρρυνση του καθενός από εμάς να κυνηγήσει τα προσωπικά του όνειρα. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση, αναγκαία συνθήκη προκειμένου τα όνειρα αυτά να ανθίσουν, να τελεσφορήσουν, είναι πρωτίστως προηγουμένως να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία ευημερίας, ισότητας και ίσων ευκαιριών για όλους. Μάλιστα, κύριε Χριστοφίδη. Μια κοινωνία αποκλεισμών και ακραίων κοινωνικών ανισοτήτων, τα όνειρα του καθενός από εμάς, κατά πάσα πιθανότητα είναι καταδικασμένα και ναι. Κύριε Χριστοφίδη, το να κάνετε κουπί και να είμαστε και σε απευθεία σύνδεση και να κουβεντιάζουμε, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς είναι ο καιρός, γιατί δεν είναι και εύκολος ο Εβοϊκός να τον πάτε με κουπί? Ο Εβοϊκός είναι μια πολύ δυναμική θάλασσα με πολύ συχνές εναλλαγές καιρικών συνθήκων. Παρ' όλα αυτά, είναι η θάλασσά μας, τη γνωρίζουμε. Έχουμε διανύσει χιλιάδες μίλια, χιλιάδες ώρες στις προπονήσεις μας. Είμαστε προετοιμασμένοι, γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητές του. Και με σύνεση και σεβασμό απέναντι στη θάλασσα, θα επιχειρήσουμε να φέρουμε σε πέρα το εγχείρημα αυτό με ασφάλεια. Κύριε Χριστοφίδη, όταν φτάσετε στη θάλασσα που αλλάζουν τα ρεύματα, τι κάνετε εκεί, τι θα κάνετε? Έχουμε υπολογίσει ήδη τους ρυθμούς, τις ώρες αλλαγής των ρυθμάτων, ώστε να περάσουμε από τη Χαλκίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ να έχετε καλό ταξίδι και να κατεβείτε έτσι, με όλες αυτές τις σκέψεις που κουβαλάτε στο μυαλό σας και να τις πάτε μέσα από τον Εβοϊκό σε όλο τον κόσμο. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό ταξίδι, καλή δύναμη και καλή προσπάθεια. Έχουμε υγεία και να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο. Να είστε καλά, κύριε Χριστοφίδη. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Ευχαριστώ πολύ.